Είμαστε σήμερα εδώ για να δώσουμε την πρώτη μεγάλη και μαζική απάντηση απέναντι σε ένα νέο εγκληματικό νομοσχέδιο που έρχεται να ισοπεδώσει ό,τι άφησαν πίσω τα προηγούμενα. Με αυτό το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία αναβαθμίζει σε εισαγωγικά ακόμη και το δικό της τερατούργημα, το νόμο Χατζηδάκη, και έρχεται να επιβάλλει στους εργαζομένους μια σύγχρονη σκλαβιά τον 21ο αιώνα. Όμως, φίλες και φίλοι, συνάδελφες και συνάδελφοι, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Στον πόλεμο που μας κήρυξαν, απαντάμε και εμείς. Είναι ώρα μάχης για κάθε εργαζόμενο, σε κάθε κλάδο, για κάθε νέα και νέο που τον περιμένει ένα μαύρο εργασιακό μέλλον. Βροντοφωνάζουμε ότι δεν θα περάσει έτσι αυτό το τερατούργημα. Και το φωνάζουν σήμερα οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα, με αποφάσεις συμμετοχής ρεκόρ για τη σημερινή απεργία από 31 εργατικά κέντρα και 18 ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, κόντρα στο συμβιβασμό που προσπαθεί να επιβάλλει η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να υπερασπιστούμε τα κεκτημένα μας, το δικαίωμά μας στη δουλειά, το δικαίωμά μας στη ζωή με αξιοπρέπεια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήρθε σαν έτοιμη από καιρό να κερδίσει άλλο ένα αντεργατικό παράσημο, γκρεμίζοντας ό,τι είχε αφήσει όρθιο η ίδια στην προηγούμενη θητεία της, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ένα αντεργατικό παράσημο που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δήθεν κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όμως όπως θα πούμε και παρακάτω, με δική της προτροπή αυτά που έρχονται να ψηφιστούν εδώ εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες. Με το νέο νομοσχέδιο, αντί να αντιμετωπιστεί, νομιμοποιείται η μαύρη εργασία, αφού πλέον αυξάνεται ο χρόνος πολλαπλής απασχόλησης από 8 σε 13 ώρες την ημέρα έως και 78 ώρες την εβδομάδα. Είναι τόσο κοινικοί που το λένε και ξεκάθαρα, πως ξέρουν ότι πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα, και αντί να κοιτάξουν το πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση, την κατοχυρώνουν και με νόμο. Είναι τέτοιο το θράσος τους που βγαίνουν οι κυβερνώντες με πρώτο τον αρχιψεύτη τον Γεωργιάδη και λένε πως με το να έχει δύο διαφορετικούς εργοδότες ο εργαζόμενος αυξάνει, λέει, τη διαπραγματευτική του ισχύ. Τολμάνε δηλαδή και μιλάνε για διαπραγματευτική ισχύ αυτή που μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τον περίφημο νόμο Βρούτση Αχτσιόγλου, ναι καλά ακούσατε, της πρώην Υπουργού Εργασίας που βγήκε χθες στα κανάλια και έταζε 35ωρο, κατήργησαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό και επέβαλαν τον καθορισμό του με υπουργική απόφαση. Του ξέφυγε σε εισαγωγικά του Γεωργιάδη πως θα νομιμοποιηθεί 16ωρη εργασία, αλλά μετά θυμήθηκε ότι πρέπει να υπάρχουν και 11 ώρες ανάπαυσης και τελικά συμβιβάστηκε με το 13ωρο. Δεν μας λένε όμως, την ώρα που κάνουν οι εργαζόμενοι για να πάνε και να γυρίσουν στη δουλειά τη μετράνε? Την ώρα που κάνουν για να φύγουν από την πρώτη δουλειά και να πάνε στη δεύτερη τη μετράνε? Τελικά ας μας πούνε πόσες ώρες θέλουν να έχει η μέρα, γιατί με τις 24, όσο και να τις μετράμε, τα κουκιά δεν βγαίνουν. Ο Υπουργός Εργασίας, σε πολλά εισαγωγικά, επανέρχεται λέγοντας πως είναι ελεύθερη επιλογή του εργαζομένου να έχει πολλαπλή απασχόληση. Μάλιστα. Δεν μας λέει άραγε ο Υπουργός του Καπαμά γιατί αναγκάζεται ένας εργαζόμενος να έχει δύο δουλειές? Γιατί δεν του φτάνει ένας μισθός και μία οχτάωρη εργασία για να συντηρηθεί? Δεν τολμούν να πούν κουβέντα για το ότι ακρίβεια και ο πληθωρισμός εξαφανίζουν τους μισθούς από τις αρχές του μήνα. Δεν τολμούν να πούν πως έχουμε περίπου 7.000 απολύσεις την ημέρα και πως οι ελαστικές μορφές απασχόλησης δίνουν και παίρνουν σε όλους τους κλάδους, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις του λαού όλο και ανεβαίνουν. Όταν ζούμε με αυτούς τους όρους, πόση ελευθερία έχουμε άρα για να αποφασίσουμε? Εξίσου εγκληματική είναι και η θεσμοθέτηση των συμβάσεων μηδενικού χρόνου. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα κρεμόμαστε πάνω από το κινητό μας τηλέφωνο για να μάθουμε τελευταία στιγμή το αν θα δουλέψουμε αύριο ή το πόσες ώρες θα δουλέψουμε αύριο. Δηλαδή, δεν θα ξέρουμε ούτε τις μέρες και τις ώρες εργασίας μας και φυσικά ούτε το τι μισθό θα παίρνουμε,
ούτε το τέλος του μήνα, αφού αυτά θα εξαρτώνται από τις ωραίες εργοδοσίας. Καταργείται στην πράξη ακόμα και η έννοια του ελεύθερου χρόνου, αφού δεν θα ξέρουμε αν και πότε θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε, να ψυχαγωγηθούμε, να περάσουμε χρόνο με την οικογένειά μας. Μιλάμε για μια αθλειότητα βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των βιομηχάνων και των επιχειρηματικών ομίλων, που πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να παίζουν τις ζωές μας κορώνα γράμματα για να διασφαλίζουν τα κέρδη τους. Και επειδή αυτοί οι κακομοίριδες εργοδότες δεν έμειναν ικανοποιημένοι μόνο με αυτά, η κυβέρνηση χώρεσε στο ίδιο νομοσχέδιο και την τυπική κατάργηση του πενθήμερου με καθιέρωση της εξαήμερης εργασίας, αλλά και την απασχόληση της Κυριακές και της Αργίας σε περισσότερους κλάδους, ούτως ώστε ένας φουκαράς ιδιοκτήτης μιας βιομηχανίας τροφίμων να μπορεί με τον ίδιο μισθό και το ίδιο προσωπικό να κρατάει τη βιομηχανία του ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Και από αυτό εδώ το βήμα, αλλά και από κάθε συγκέντρωση σε όλη τη χώρα το προηγούμενο διάστημα, είχαμε πει πως το δίλημα είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και για όποιον καλοπροαίρετο ακόμα δεν είχε βγάλει τα συμπεράσματά του, το νέο νομοσχέδιο έρχεται να του διαλύσει τις αυταπάτες. Γιατί αποδεικνύεται περίτρανα πως κυβέρνηση και εργοδοσία αδιαφορούν για τις ζωές μας. Δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τους νεκρούς και τους τραυματίες στην ώρα της εργασίας, που όλο και πληθαίνουν εξαιτίας της εντατικοποίησης της δουλειάς και της εξάντλησης των εργαζομένων. Δεν ενδιαφέρονται να επιβάλλουν μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, παρά μόνο ενισχύουν την εντατικοποίηση για χάρη των κερδών τους, σκάβοντας κυριολεκτικά το λάκκο για ακόμα περισσότερους εργάτες. Δεν αφήνουν όρθια ούτε τα στοιχειώδη, αφού αυτός ο νόμος με την καθιέρωση της εξάμηνης δοκιμαστικής περίοδου δίνει τη δυνατότητα στην εργοδοσία να απολύει τους πάντες αυτοδικαίως, όπως λένε, ακόμα και έγκυες γυναίκες που μέχρι σήμερα προστατεύονταν. Στους ούτε τρεις μήνες της νέας θητείας της, η κυβέρνηση αποδεικνύεται ταχύτατη και επιτελικά ικανότατη στο να προωθεί όλη της την αντιλαϊκή ατζέντα, όπως το σημερινό νομοσχέδιο ή τη δουλειά μέχρι τα 74 που είχε ήδη ψηφίσει. Είναι όμως επιλεκτικά ανίκανη να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού. Δεν είδαμε τέτοια πρεμούρα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα για να φτιαχτούν αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα, με αποτέλεσμα να θρυνούμε δεκάδες νεκρούς από φωτιές και πλημμύρες μέσα σε ένα καλοκαίρι. Δεν είδαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση που σκορπάει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους και προωθεί τα αντεργατικά νομοσχέδια να δίνουν έστω ένα ευρώ για τους πληγέντες από τις καταστροφές φέτος, παρά μόνο κάποια ψίχουλα που θα δοθούν από το 2024 και ανάθεμα και αυτά το που θα πάνε. Το ίδιο δίθεν αργό κράτος σέρνει εδώ και 4 χρόνια τη δίκη του δολοφόνου της Ερατούς, που αναβλήθηκε πάλι χθες, είχε αναβληθεί και πριν 2 μέρες, αλλά πρόλαβε επίσης χθες, μέσα σε μια μέρα, να κάνει προσφυγή, να σύρει στα δικαστήρια και να βγάλει παράνομη την απεργία των εργαζομένων στον ηλεκτρικό, στο μετρό, στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Όμως, συναδέλφες και συνάδελφοι, η προσπάθεια της κυβέρνησης και των ΜΜΕ να θάψουν την απεργία και το πραγματικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν τους πέρασε. Τα άθλια ψέματα που διακινούσαν όλες αυτές τις μέρες απαντήθηκαν στους χώρους δουλειάς, απαντώνται σήμερα στους δρόμους σε όλη τη χώρα και θα συνεχίσουν να απαντώνται καθημερινά. Ακόμα και το πυροτέχνημα με το δίθεν ξεπάγωμα των τριετιών που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης για να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση δεν έπεισε κανέναν, αφού διαγράφει 12 χρόνια δουλειάς για την πλειοψηφία των εργαζομένων και οι όποιες αυξήσεις που αν και θα δοθούν από το 2027 αφορούν ελάχιστους εργαζομένους. Όλο αυτό το διάστημα που το νομοσχέδιο ήρθε στη δημοσιότητα, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της είπανε απίθμενα ψέματα και ανακρίβειες. Φτάσανε στο σημείο να λένε πως τα σωματεία το επικροτούν. Τους ρωτάμε τότε, γιατί ανάμεσα στα άλλα προβλέπεται το παραπέρα χτύπημα της απεργίας με πρόστιμο 5.000 ευρώ και εξάμηνη φυλάκιση για όποιον συμμετέχει σε περιφρούρηση απεργίας? Δεν μπορούν να κρύψουν ότι αυτό που φοβούνται και θα φοβούνται πάντα είναι η δύναμη των εργαζομένων να φέρουν τα πάνω κάτω.
με οργάνωση και αγώνα. Απέναντι λοιπόν στη μαυρίλα που μας παρουσιάζουν σαν κανονικότητα, απέναντι στη ζωή με κουπόνια και επιδόματα που κι αυτά σιγά σιγά τα παίρνουν και πίσω, απέναντι στη σύγχρονη σκλαβιά που θέλουν να μας παρουσιάσουν σαν αναγκαιότητα και το μαύρο μέλλον που ετοιμάζουν ειδικά για τη νέα γενιά, η δική μας απάντηση έρχεται με αγώνα. Γιατί χρειάζεται αγώνας για να πετύχουμε τα όσα έχουμε ανάγκη, τα όσα θα μπορούσαμε να έχουμε με βάση τις δυνατότητες της εποχής. Όσο αυτοί παλεύουν να ρίξουν τις απαιτήσεις μας, εμείς επιμένουμε στο σύγχρονο και το ρεαλιστικό. Να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, να γίνουν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, να υπάρχουν μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, να υπάρχουν σταθερά ωράρια και απαραίτητος ελεύθερος χρόνος για τους εργαζομένους. Μέσα στην οργάνωση και τον αγώνα βρίσκεται η ελπίδα για μια καλύτερη ζωή, για την υπεράσπιση του εισοδήματός μας, για δουλειά με δικαιώματα, για προστασία της υγείας και της ασφάλειάς μας. Και μόνο έτσι πετυχαίνουμε νίκες, δυναμώνουμε την ελπίδα, αποδεικνύουμε πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Έτσι, οι συνάδελφοί μας από τα συνδικάτα της Αττικής και της Θεσσαλίας έφτασαν και πρόσφεραν βοήθεια με όλους τους τρόπους στους πλημμυροπαθείς, σε σημεία που το ίδιο το κράτος, οι Δήμοι και οι περιφέρειες δεν είχαν καν πλησιάσει. Έτσι, τα σωματεία, οι φορείς και οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, μαζί και το εργατικό κέντρο της Λέσβου, που πρώτοι οργανώσαμε την αλληλεγγύη και έστειλαν και συνεχίζουν να στέλνουν τόνους πράγματα, τόνους υλικής βοήθειας, την ώρα που οι Δήμοι σταμάτησαν να τα μαζεύουν, γιατί δεν μπορούν, λέει, να τα διαχειριστούν. Έτσι, τα εργατικά κέντρα και οι φορείς αποτρέπουν καθημερινά πληστηριασμούς και διακοπές ρεύματος σε όλη την Ελλάδα. Όπως κάνει και εδώ και το δικό μας εργατικό κέντρο, το εργατικό κέντρο της Λέσβου, που πριν λίγες μέρες πάλι πάλεψε και έσωσε το σπίτι ενός συντοπίτη μας στο Μανταμάρδο από τα κοράκια και τις τράπεζες. Έτσι, έχουμε κερδίσει τα τελευταία χρόνια πολλές μάχες για ανακλήσεις απολύσεων, για συλλογικές συμβάσεις σε πολλούς χώρους δουλειάς. Και έτσι θα κερδίσουμε και τώρα. Αυτό το έκτρωμα, ακόμα και αν το ψηφίσουν στη Βουλή, θα το απορρίψουμε οι ίδιοι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς και στον αγώνα. Θα το στείλουμε στα σκουπίδια, όπως έχουμε κάνει ξανά και ξανά. Το λέμε λοιπόν και πάλι. Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Εμείς είμαστε με τη ζωή και θα νικήσουμε.